τέλος για το πρώτο μισό της αγωνίας των υποψήφιων στις πανελλαδικές εξετάσεις, αφού αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στα κινητά τους τηλέφωνα θα σταλούν με SMS για όσους το έχουν δηλώσει οι βαθμολογίες που κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Για όσους δεν δήλωσαν αριθμούς τηλεφώνων, ανοιχτή θα είναι για τις βαθμολογίες τους η σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου, ενώ και στα σχολεία τα αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο θα έχουν αναρτηθεί. Όσοι έχουν δηλώσει το τηλέφωνό τους θα λάβουν με SMS τις βαθμολογίες στο κινητό τους. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στα σχολεία βέβαια με κωδικό και όσοι επιθυμούν μπορούν να μπουν και στο site του Υπουργείου και να δουν τις βαθμολογίες τους από εκεί. Είναι μια μέρα που την περιμένουν όλοι οι μαθητές, οι μαθήτριες και φυσικά οι οικογένειές τους για να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Πάντως, παρά την αγωνία που κατά άλλους βαδίζει προς το τέλος της και για άλλους μάλλον κορυφώνεται, ενώ ψυχή των βάσεων, οι υποψήφοι θα πρέπει μέχρι αύριο το αργότερο να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης του κωδικού για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου το επόμενο διάστημα, όταν μετά τις βαθμολογίες θα ανακοινωθούν και οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Σε αυτή τη φάση πρέπει οι μαθητές, μέχρι και αύριο που θα πούν τα αποτελέσματα, να έχουν πάρει τον κωδικό τους για να προχωρήσουν στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού, θα έλεγα στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, καθώς είναι το επόμενο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Αυτό διαρκεί μερικές μέρες. Θα δέχουμε τις ακριβείς ημερομηνίες από το Υπουργείο Παιδείας. Πάντως οι υποψήφοι, όπως κάθε χρόνο, ειδικά όμως φέτος, θα πρέπει στη διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάντως βασική μεριμνά τους να είναι μεν η βαθμολογία τους, κυρίαρχα όμως οι σχολές που επιθυμούν να περάσουν. Επειδή ακριβώς αναμένεται και πτώση των βάσεων και πάλι για άλλη μια φορά πρωταρχικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η επιθυμία του κάθε παιδιού. Βασικά είναι να δει το παιδί που το ενδιαφέρει ως θεματικό αντικείμενο, αυτό είναι το βασικό και όχι η εκάστοτε πόλη, γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα, και από εκεί και πέρα να γίνει το μηχανογραφικό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί στις πρώτες θέσεις που θα δηλωθούν οι σχολές που επιθυμεί, οι επιθυμίες του παιδιού. Όπως επισημάνθηκε, με δεδομένες τις εκτιμήσεις για πτώση των βάσεων σε αρκετές σχολές, ένας στενός και απόλυτος υπολογισμός των μορίων με αντιστοίχηση των περσινών βάσεων θα μπορούσε να θέσει εκτός στοχοθέτησης έναν υποψήφιο που τελικά θα μπορούσε να πετύχει και ένα τμήμα με περισσότερα μόρια λόγω της πτώσης βάσης στην εισαγωγή. Σε ορισμένα πεδία, όπως είναι στο δεύτερο, στο τρίτο πεδίο, αναμένεται πτώση των βάσεων ακόμα και 500 μόρια. Οπότε, μία σχολή που έχει διαφορά 300 μορίων, μπορεί φέτος να μην είναι τίποτα.